Να μας πει ο κύριος πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών τι έγινε με τη σημεοφόρο, γιατί έσπασε το ηγό Βαστιλέ το 12ποντο, κύριε πρόεδρε, και το μεσημέρι σπέψαν να πούνε ότι η Τάχα έκανε παρέλαση για να διαμαρτυρηθεί για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και μας συμβαίνουν όλους μας. Την είχαν κάνει μπουμπουλίνα, βλέπετε. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έπρεπε φέτος να μην γίνουν παρελάσεις. Αυτή είναι η θέση. Έξοδα. Γιατί από την ώρα που βάλαμε και κλειδώματα να μην πλησιάζει ο κόσμος, δηλαδή, τι είναι, κάποιοι είπαν είδα μόνο αστυνομικούς, δεν είδα τι παρελάσεις. Παρελάσεις είναι αυτές τα, τι παρελάσεις, για να βλέπουν οι αστυνομικοί? Οι αστυνομικοί είδανε, οι πολίτες δεν ξέρω τι είδαν, είδαν μόνο αστυνομικούς. Οι παρελάσεις αυτές ήταν δώρον άδρων και ο πρόεδρος Δημοκρατίας νομίζω χειρότερα πέρυσι τον είχαν πει όπως τον είχαν πει φέτος. Για να μην τον μπουν έτσι, τον βάλανε κυριολεκτικά μέσα σε κλειδώματα, έτσι, μέσα σε... Μαζικές στρατός βγήκε, ναι. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να ρωτήσω είναι, λίγο. Είναι πράγματα αυτά τα οποία προβάλλουν μια χώρα σοβαρή, ας πούμε. Μια χώρα σοβαρή να βάζουμε, δηλαδή, απαγόρευση στον κόσμο να μετέχει στις παρελάσεις. Οι παρελάσεις είναι για τον κόσμο, δεν είναι για τους επισήμους. Μάλιστα. Είναι για τους επισήμους να σταματήσουν αύριο. Δεν δείχνουμε ότι είμαστε όριμο κράτος, μάλλον, ναι, κύριε Μπέλη. Ναι, σωστά, σωστά. Να ρωτήσω τώρα. Πάμε λίγο ένα-ένα τα πράγματα να τα σχολιάσουμε. Πώς βλέπετε την περίπτωση Βαξεβάνη που θέλησε να δημοσιοποιήσει μέσω του περιοδικού τη λίστα Λαγκάρτ και βρέθηκε να είναι στο κόκκινο? Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς? Δεν ξέρω, αυτή η λίστα είναι παλαιά, είναι μέχρι το... παλαιά, τι σημασία έχει αν είναι παλαιά ή καινούρια? Είναι παλαιά λίστα, η εφορία δεν μπορεί να πάει πίσω πάνω από 10 χρόνια. Μάλιστα. Είναι στα 10 χρόνια οι χρήσεις και οι χρήσεις πίσω στην εφορία 10 χρόνια μπορούν να πάνε. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο εφορός να ανακυλάει 15-20 χρόνια, το κράτος να ήταν παράλυτο επί 20 χρόνια και να έρχεται και να ό,τι θυμάται να χαίρεται. Δηλαδή αυτή η λίστα Λαγκάρτ κατ' εμέ έχει μόνο αξία, όχι τόσο για να πάρει λεφτά το κράτος, όσο για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που παγίως επί χρόνια βγάζαν τα λεφτά τους έξω. Αυτή την αξία θα έχει. Να πάρει λεφτά το κράτος από λεφτά του 1980 και του 1990, το θεωρώ και νομικά δύσκολο εγώ αυτό. Τώρα έχουν αρχίσει κάτι, κυκλοφορούν κάτι άλλες λίστες, ένα email είπανε τώρα, με 5.000 φορολογουμένους που έχουν σε ελληνικές τράπεζες. Τώρα στρέφονται κατά και θα φοβερήσουν τον κόσμο και θα βγάλει όλα του τα λεφτά έξω. Θα τα σηκώσουν ή στα σεντούκια, γιατί κυκλοφορεί μια λίστα ότι η εφορία θα καλέσει 5.000 άτομα που παρουσίασαν μεγάλες αναληψιμότητες ή καταθεσιμότητες. Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτά? Και αυτά είναι λίγο επικίνδυνα παιχνίδια, γιατί ούτε θα εισπράξουμε τίποτε και φοβάμαι ότι θα κλονίσουμε την εμπιστοσύνη. Δανείζομαι, κύριε πρόεδρε, αυτό το οποίο λέτε, αν θα εισπράξουμε κάτι, δεν θα μπορούσαν διακριτικά να πάρουν τη λίστα, ναι, να, το ΣΔΟΕ να κάνει τη δουλειά του, να τους καλέσει σιγά σιγά όλους και μέσα σε ένα εξάμηνο να έχει αποφανθεί, για να μπορέσει τουλάχιστον να πει ότι πήραμε τόσα χρήματα και λοιπά. Αυτό μπορεί να γίνει για αυτούς που βγάλαν τα λεφτά τα 3-4 τελευταία χρόνια. Έστω αυτό, κύριε πρόεδρε, ναι. Η λίστα Λαγκάρτ είναι προϋπάρχει, είναι δηλαδή για καταθέσεις πρώτου 6. Πρώτου 7 από ό,τι έμαθα. Ναι, ναι. Πρώτου 2007. Οπότε δεν νομίζω, δεν είναι διαχείριση της κρίσης αυτό. Είναι αναμόχλευση του παρελθόντος. Μάλιστα. Και δεν θα έχουμε να εισπράξουμε τίποτα. Από τα άλλα στοιχεία που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά τα 54.000 ονόματα, εκ των οποίων λένε 15-16.000 δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έβγαλαν, από αυτούς ίσως μπορείς να εισπράξεις κάτι, γιατί είναι πρόσφατες χρονιές. Μάλιστα. Πρόσφατες χρονιές. Και μπορεί να γίνει αθόρυβα, χωρίς λίστες, χωρίς τίποτα, η εφορία να το κάνει. Αλλά άμα αρχίσει η εφορία και πηγαίνει 10, 15, 20 χρόνια πίσω και αρχίσουν ιστορίες, θα κλονιστεί, σας λέγω, η εμπιστοσύνη του πολιτών προς τις τράπεζες και θα έχουμε την πλήρη καταστροφή. Από αυτό θα φτωχεύσουμε.
Γιατί έχουμε τώρα κάποια λεφτά στις τράπεζες. Αν και αυτά περαιτέρω μειωθούν και πάει ο καθένας που έχει 50.000 δόμουτα, 70.000 δόμουτα, γιατί φοβάται, σου λέει, η δήλωσή μου πέρυσι ήταν 10.000 και έχω 70. Μπορεί ο εφοριακός να σου πει και τα άλλα 60 που τα βρήκες, να αρχίσουν κάτι τέτοια. Μάλιστα. Θα φοβηθεί ο κόσμος. Και το διαφημίζανε σε λίγο, το άκουσα τώρα εγώ στα κανάλια, ότι κυκλοφορεί μια λίστα με 5.000 άτομα ελληνικών τραπεζών. Αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά πλέον. Σημαίνει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος και της εφορίας και των πάντων. Δεν λειτουργεί τίποτα. Και οι εισαγγελείς αυτοί οι οικονομικοί δεν νομίζω να έχουν και αυτοί κανένα έλεγχο επί της καταστάσεως. Ό,τι χαρτί πάει στο γραφείο τους για να μην φανεί ότι το συγκαλύπτουν, το στέρνουν στο ΔΟΕ και για να... Γιατί τώρα φοβούνται και αυτοί, είδατε ο Διώτης τι απαθενό, διέπρεψε στην τρομοκρατία, πάει κατηγορούμενος στην φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Είναι λοιπόν τα πράγματα, ανά πάσα στιγμή ο οποιοσδήποτε στην Ελλάδα, ό,τι και αν προσφέρει, μπορεί να βγει από κάτω. Και εσείς κύριε Πρόεδρε, τα λέτε στο ραδιόφωνο. Είναι μια χώρα που πνίγει τα παιδιά της η Ελλάδα, μια χώρα που δεν κάνει το καθήκον της, που δεν λειτουργεί όταν πρέπει. Εκ των υστέρων κάνει πράγματα απερίσκεπτα η χώρα γενικώς. Μάλιστα. Και ο λαός αυτό που λέει τώρα, η κυκλοφορεί η άποψη ότι τα φάγανε οι φοροφυγάδες. Δεν είναι αλήθεια αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή όσα λεφτά και να μαζέψουμε την φοροδιαφυγή, να μαζέψουμε 2-3 δις. Εδώ η Ελλάδα χρωστούσε, πριν γίνει το κούρεμα, χρωστούσε 400 τόσα δις. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, δηλαδή πόσα δις μπορείς να μαζέψεις από τη φοροδιαφυγή. Τι μπορείς να κάνεις τον άλλο, να τον στύψεις. Μάλιστα. Η εγκληματικότητα η μεγάλη είναι στη διαπλοκή. Είναι στους καναλάρχες που δεν βλέπω να υπάρχουν σε καμία λίστα. Είναι σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί δεν είναι μόνο ο Τσοχατζόπουλος, είναι και πολλοί άλλοι που είχαν ανοίξει γραφεία και εισηγούν το νέα όπλα και τελικώς είτε ο αεροπορία είτε ο στρατός είτε το ναυτικό γίνανε πελάτες αυτών των εταιριών. Εκεί η μίζα είναι σύννεφο. Αλλά και εκ των υστέρων είναι δύσκολο τώρα να βρίσκεις ποιοι είναι οι εγκληματίες, κύριε Ηλία μου. Μάλιστα. Είναι δύσκολο, γιατί αυτοί προφανώς γνωρίζοντες ότι κλέψανε λεφτά θα τα έχουν φυγαδεύσει. Δηλαδή και τώρα κάθε ένας που έχει κλέψει στην τράπεζα θα έχει τα λεφτά του για να τα βρει ο Σαμαράς ή ο κάθε... πέστε μου, αν εσείς είχατε κλέψει ας πούμε και ακούγατε όλα αυτά που ακούγονται σήμερα, θα αφήνατε στην τράπεζα τα λεφτά σας? Αν είναι δυνατόν. Επομένως, κυνήγι μαγισσών είναι αυτή τη στιγμή αυτό και περνάνε την άποψη στο λαό οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, ότι η φοροδιαφυγή και η κλεψιά μας κατέστρεψε, που εγώ πιστεύω στο όλο πρόβλημα της Ελλάδος αυτά μπορεί να είναι ένα 15-20%. Το άλλο 80% είναι οι διορισμοί και το ογκώδες κράτος. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω δηλαδή στη μαύρη τρύπα, το 80% είναι οι ατασταλίες του πολιτικού συστήματος, δηλαδή ρουσφέτια, διπλές συντάξεις, πολυθεσίες, πάσης φύσεως, παροχές σε κόμματα, αποσπασμένοι κλπ. Αυτό είναι το 80% και άντε το 15-20% να είναι οι κλεψές και η φοροδιαφυγή. Γιατί ο Αντρέας Παπανδρέου έλεγε φοροδιαφυγή, το διαφήμιζε το 81 και δεν έκανε τίποτα όταν ήρθε. Προφανώς ήταν και αυτός κακώς ενημερωμένος. Του είχαν πει κάποιοι ότι μπορούμε, υπάρχουν φοροφυγάδες που αν τους κυνηγήσουμε βρίσκουμε χρήμα να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι εύκολο να λέγεται στα λόγια. Στην πράξη όμως είναι πολύ δύσκολο να γίνεται. Να δείτε τώρα με αυτούς, ας πούμε, αν αρχίσουν και κυνηγούν ελληνικών τραπεζών καταθέτες, και αν γίνει αυτό, γιατί αυτό μπορεί να είναι μια είδηση, ένα email είπανε από το γραφείο του Μαυραγάνη, αν όμως αυτό ισχύει θα δείτε τι κλονισμό της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τις τράπεζες θα επιφέρει. Και θυμηθείτε το μου αυτό που σας λέω, διότι στο εξωτερικό ας πούμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι,
ασχολήθησαν μόνο με αυτούς που βγάλανε στην Ελβετία. Δεν πήγανε μες στη Γαλλία να κάνουν αυτά το πογκρόμ ή μες στη Γερμανία. Περιόρισαν σε αυτούς που βγάλαν τα λεφτά στην Ελβετία. Εδώ αρχίζει τώρα, δεν συγκαλύπτουν αυτούς που βγάλαν τα λεφτά έξω, γιατί προφανώς είναι επιφανή στελέχη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των εξαγαγόντων τα λεφτά στο εξωτερικό, και πάνε να ρουφήξουν τον Κοσμάκη που τα έχει στην Ελλάδα. Αυτό όμως θα επιφέρει κλονισμό εμπιστοσύνης, κύριε Ηλία. Μάλιστα. Το υπογραμμίζω παρακαλώ θερμά αυτό, γιατί θα είναι το θέμα των επομένων εβδομάδων. Μάλιστα. Το να τρώμε τις άρκες μας μεταξύ μας. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ άκουσα στη Γερμανία, στις γερμανικές τράπεζες, όποιος έχει λεφτά, να στρέφει η Μέρκελ να αρχίσει να ψηρίζει. Λοιπόν, θα επιφέρει ένα κλονισμό και θα από αυτό και μόνο μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί αν τα 170 δις που υπάρχουν σήμερα γίνουν 130, οι δυνατότητες των τραπεζών θα μηδενιστούν. Και 23, κύριε Πρόεδρε, και 23 να πάρουν τώρα χρήμα στην αγορά, δεν πρόκειται να κυλήσει. Θα είμαστε κατεστραμμένοι. Δεν καταλαβαίνω, αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν είναι τελείως ανεγκέφαλοι. Μάλιστα. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ελληνικός λαός περνάει εξαιρετικά δύσκολα. Υπάρχει μια συσσωρευμένη οργή έξω και είναι δικαιολογημένη. Ναι. Και αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό είναι εκείνοι που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη δημιουργία του. Συμμετείχαν όμως, γιατί ψηφίζαν. Εντάξει. Συμμετείχαν, κύριε Ηλία μου, και οι απλοί άνθρωποι. Γιατί μερίδιο ευθύνης. Του Ηλία, του Μπάγκαλου, ναι, του Γιακομάτου, για να βάλουν το παιδί τους. Συμμετείχαν οι αγρότες, γιατί αντί 10 στρωμάτων που έχουν, γράφανε 40. Όλοι συμμετείχαν, μην το λέτε αυτό. Η λέξη είναι πολύ καλό να λέμε στο λαό δευτές. Είναι πολύ ευχάριστο. Εντάξει, αυτό. Πόσο μερίδιο ευθύνης έχει μια μεγάλο, απλή γιαγιά. Από την ώρα που είσαι πολίτης και αντί 10 στρωμάτων γράφεις 50 για να πάρεις παραπάνω λεφτά, κάνεις σίγουρα και πας και στον Μπάγκαλο να σου διορίσει το παιδί. Κλέβεις και την εφορία, όλα τα κάνεις. Μάλιστα. Είναι το ίδιο της φυλής μας αυτό. Σε να χρωστάει μια δεκάρα. Αν είχα ένα πατέρα που χρώσταγε στον ένα, δεν χρώσταγε και στον άλλο. Θα χρώσταγε και στον πιο πέρα και θα ήταν τελικά ένας πατέρας που δεν θα ήθελα να τον έχω. Η φυλή μας το έχει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Η φυλή μας το έχει. Η φυλή μας. Δεν νομίζω να το έχει η φυλή μας, για τιμωρησία. Για τιμωρησία το έχει. Αν πάρουμε όλους τους πολίτες τι σπίτια έχουν και τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν δηλώσει, δεν θα δικαιολογούνται. Στην Κατερίνη αυτούς, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Αν πάρουμε των τελευταίων 20 ετών τις φορολογικές δηλώσεις και τι σπίτια ή τι περιουσίες απέκτησαν, πιστεύετε ότι δικαιολογούνται? Στο άθλημα αυτό της φοροδιαφυγής, στο σπορ, έχουν συμμετάσχει οι πάντες. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έγινε ό,τι έγινε. Από εδώ και πέρα μια επανεκκίνηση σε νέα βάση μπορεί να γίνει. Το μη περαιτέρω μπορεί νομοθετικά να το εξασφαλίσουμε της παραβατικότητας και της παρανομίας. Το μη περαιτέρω, δηλαδή να ξέρει μέχρι τώρα ό,τι κάνατε, κάνατε, από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζεστε πολύ αυστηρά. Αυτό είναι το. Αυτό που λέτε είναι και το πιο σωστό και το πιο δίκαιο. Κριτήριο, γιατί το να κυνηγάμε το παρελθόν και να λέω εγώ εσύ Ηλία έκλεψες, εσύ, αρχίζουν τέτοια τώρα. Φτάνουν στο ΣΔΟΕ. Από ό,τι μου έλεγε ένας διευθυντής εκεί, κάτι καταγγελίες, οτιδήποτε δεν εντάξει καλά με τον τάδε, στέλνεις μια καταγγελία. Ούτε καν προλαβαίνουν να τις εξετάσουν. Τις καταγγελίες αυτές, μάλιστα, καταλάβατε. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Σας λέγω, το είδηση είναι ότι μεταστρέφουν, αντί να κυνηγούν αυτούς που βγάλαν τα λεφτά έξω, αρχίσουν να κυνηγούν αυτούς που τα αφήσαν εδώ. Αυτό πια είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν τελικά η κυβέρνηση μπορεί να αφουγκραστεί και να σεβαστεί τον απλό πολίτη και να του δώσει μια ελπίδα. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα λάθος, ο κύριος Σαμαράς. Το δρόμο προς την Ευρώπη τον ταύτισε με την υποταγή στους ξένους. Είδατε ο Μητσοτάκης προχθές τι είπε. Και γιατί να περάσει, λέει, της Μέρκελ, να περάσει του Κουβέλη. Το
προσέξατε. Ναι, ναι. Έξυπνος ο Μητσοτάκης. Βέβαια, σου λέει, αφού έχουμε μια διαπραγμάτευση, γιατί πάντα να περνάει των ξένων. Δηλαδή, ο Σαμαράς, για να πάρει τη δόση, θα μας ξεβρακώσει όλους. Θα φέρει εδώ διοικητές, θα φέρει εδώ... Θα μας κάνει υποκατοχή κανονική δηλαδή. Με τα ντουφέκια αντισταθήκαμε, με την οικονομία, με τα λεφτά δεν θα αντισταθούμε, θα παραδοθούμε. Αμαχητή. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να περάσει. Αυτή η νοοτροπία του Σαμαρά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, να παραμερίσει να έρθει ο Λεβέντης, να έρθει άλλος, που δεν μπορέσει. Αλλά αν εννοεί ότι να υποταχτούμε πλήρως στον ξένο παράγοντα προκειμένου να πάρουμε τη δόση, αν αυτό εννοεί, αυτό είναι ένα δείγμα ηθικής. Και αύριο θα ζητήσει κάτι πάλι. Πάλι. Και τελικά αυτή η χώρα δεν θα βγει ποτέ από την κρίση. Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω, ενώ ήμουνα, είδα, θυμόσαστε, υπέρμαχος του να μείνουμε στο ευρώ και υπέρμαχος του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, αρχίζω και προβληματίζομαι με αυτή την πλήρη απώλεια εθνικής συνείδησης. Την πλήρη δηλαδή, την ανεφόρον. Αυτά που ζητούν οι ξένοι είναι σωστά ορισμένα λόχαριστα εργασιακά. Είναι σωστά. Γιατί σου λέει, έχουμε βάλει εδώ σε ορισμένες κατηγορίες κατοχυρώσεις. Στους άλλους όχι. Όλα αυτά που φωνάζει ο Κουβέλης για τα εργασιακά αφορούν... Μεγάλα εισοδήματα. Μεγάλα εισοδήματα. Δεν αφορούν ούτε το 1,5 εκατομμύριο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ναι. Ούτε τα 500 ευρώ, ούτε τα 700 ευρώ. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν το λένε όμως. Δεν το λένε. Ο κόσμος ότι ο Κουβέλης στηρίζει τους φτωχούς. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στηρίζει τους golden boys των εργαζομένων. Τους πιο ισχυρούς, τους πιο εισοδηματικούς. Το διάβασα αυτό στην εφημερίδα Εστία την Παρασκευή, τον Σάββατο νομίζω. Αληθεύει αυτό. Ναι. Αλλά εδώ πέρα εμένα με φοβίζει κάτι άλλο πια. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν μπορούμε να κουνηθούμε αν δεν πάρουμε απ' έξω βοήθεια. Βοήθεια. Ή οδηγίες. Δεν είναι θέμα βοήθεια. Άσε τη βοήθεια την οικονομική. Και εντολή. Μάλιστα. Εντολή να πάρουμε. Γιατί να πάρουμε εντολή απ' έξω. Δεν το καταλαβαίνω. Η χώρα αυτή έχει μία αξιοπρέπεια. Λοιπόν, έτσι. Το ότι ήταν ο Παπανδρέου ανίκανος και ροκάνησε χρόνο δεν έκανε τίποτα. Το ότι ο Σαμαράς και αυτός έχει μία τρικοματική κυβέρνηση που δεν λειτουργεί. Άλλος τραβέει από εδώ, άλλος τραβέει από εκεί. Είδαμε ότι... Οδηγεί στο να λένε ξένοι, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε, θα σας στείλουμε τον Ρέκιαβικ. Έτσι, ναι. Να σας κυβερνάει αυτός. Ναι. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες και πρέπει να αντισταθούμε σαν χώρα σε αυτό. Μάλιστα. Διότι αν πέσει ένα φρούριο, στον πόλεμο ξέρετε, αν πέσει ένα φρούριο, δεύτερο φρούριο, μετά θεωρούν πεσμένα όλα θεωρούνται. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Το παρακαλώ θερμά, κύριε Ηλία, να μείνει ότι έχω μεγάλες επιφυλάξεις, δηλαδή πώς χειρίστηκαν το θέμα οι κυβερνήσεις. Ναι. Πώς κρύβανε από την κοινωνία εδώ αυτά που πρέπει να γίνουν, κρύβανε αυτά που ζητούσαν οι ξένοι και έρχονται τώρα και λέει αυτά τα 150 πρέπει αυθημερών. Μάλιστα. Αυθημερών. Γιατί τα κρύβανε. Έχουν ευθύνη. Δηλαδή πιστεύω, κύριε Ηλία μου, όσο πάει η κατάσταση, ότι μόνο μια κυβέρνηση καινούργια οικουμενική μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας αξιοπιστίας και να αντιστρέψει την κατάσταση. Η οποία κυβέρνηση τι να κάνει τουλάχιστον, να λέει την αλήθεια στο λαό και την αλήθεια και στους ξένους. Μάλιστα. Θέλουν να μας βοηθήσουν, μας βοηθούν, αλλά διατηρουμένες της αξιοπρέπειάς μας. Δεν θέλουν, ας μας αφήσουν να φύγουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και πριν το ευρώ ζούσε η χώρα. Να κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Και σας το λέω εγώ που 2 χρόνια τώρα είδατε με τι πείσμα και εις βάρος των ψήφων της Ένωσης Κεντρών. Με κόστος δηλαδή. Έτσι. Με κόστος στήριζα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η ξεφτύλα που έχουμε σήμερα. Έτσι. Και να μείνουμε εδώ, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Κύριε Ηλία μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.